Είμαι εδώ καταρχήν ως φίλος του Παναγιώτη του Κόνσουλα και κατά δεύτερον σαν ενεργός πολίτης, όπως ενεργοί πολίτες είμαστε όλοι μας και εσείς φυσικά, ειδικότερα σε μια κρίσιμη εποχή για τον τόπο και προκειμένου από τη στιγμή που σε λίγους μήνες έχουμε δημοτικές εκλογές στις 18 Μαΐου. Πριν δώσω το λόγο στον Παναγιώτη τον Κόνσουλα για αυτή την συνέντευξη τύπου, να σας πω ότι τον Παναγιώτη τον γνώρισα πριν από μερικά χρόνια, όταν το πρώτο Λύκειο Βύρωνα κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σχολικό, όπου είχα βρεθεί εκεί για να καλύψω το γεγονός σαν δημοσιογράφος και πέρα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, πάντα τον χαρακτήριζε ένα ιδιαίτερο μεράκι, μια μέριστη αγάπη για τον τόπο του, μια ανιδιοτελής διάθεση να προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε. Δίνω λοιπόν ευθύς αμέσως το λόγο στον Παναγιώτη τον Κόνσουλα και αμέσως μετά την τοποθέτησή του θα είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ, με τιμά ιδιαίτερα. Και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Να σας ευχηθώ και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζετε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι, έτσι. Η μέρα αγάπης εξάλλου. Σας κάλεσα εδώ σήμερα γιατί νομίζω ότι αυτός ο χώρος συμβολικά δίνει την εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα. Έναν χώρο τον οποίο υπηρετούμε και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 12 χρόνια. Έναν χώρο που αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας για παραπάνω από 12 έτη. Θα τολμούσα να πω ότι για όλους εμάς εδώ, ο χώρος αυτός αποτελεί το σπίτι μας. Το σπίτι όσων ασχολούνται με τα κοινά του Δήμου Βύρωνα, με την καθημερινότητα της πόλης, με τα μικρά αλλά και μεγαλύτερα προβλήματα που βιώνουμε μαζί με όλους τους συνδημότες μας σήμερα. Σε αυτό το ταξίδι των 12 τελευταίων ετών, όπου είχα συνοδοιπόρους όλους τους εκλεκτούς δημοτικούς συμβούλους από όλες τις δημοτικές παρατάξεις εννοείται, περάσαμε όμορφες, περάσαμε και άσχημες στιγμές, εύκολες και δύσκολες καταστάσεις, όμως πάντα στο τέλος της ημέρας βγαίναμε με μια ευχαρίστηση από αυτή την αίθουσα, γιατί κάτι είχαμε συμβάλει, κάτι είχαμε προσφέρει ο καθένας ξεχωριστά, ο καθένας με τον τρόπο του και από τη μεριά του, βάζοντας ένα λιθαράκι σε ό,τι καλό έγινε σε αυτή την ιστορική πόλη του Βύρωνα τα τελευταία 12 χρόνια. Και βέβαια, ό,τι έχει γίνει θα καταγραφεί ιστορικά στον ιστορικό του μέλλοντος και θα δειχθεί το τι ακριβώς εννοώ. Σήμερα λοιπόν και μέσα σε αυτή την τεράστια λέλαπα της οικονομικής κρίσης, μέσα από μια αυτοδιοικητική εμπειρία ζωής όλων αυτών των ετών, στην οποία ο λαός του Βύρωνα, οι δημότες του Βύρωνα, μου έδωσαν το δικαίωμα να βιώσω από τη θέση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου μας όλα αυτά που συμβαίνουν, διαπιστώνω την ανάγκη να προβληματιστούμε όλοι για το πού οδηγεί αυτή η κατάσταση, πού πάει η χώρα μας, πού οδηγείται η πόλη μας, μέσα σε ένα περιβάλλον και μια πολιτικο-οικονομική συγκυρία που δεν αφήνει τους συμπολίτες μας την κυριολεξία πλέον να αναπνεύσουν. Βλέπω γύρω μου έναν κόσμο κυριολεκτικά να συνθλίβεται. Το βλέπετε κι εσείς εξάλλου, πιστεύω. Υπό το καθεστώς μιας οικονομικής κρίσης για την οποία σίγουρα δεν ευθύνεται ο ίδιος. Βλέπω συνδημότες μας να έχουν την ανάγκη και να θέλουν να πάρουν το λόγο και πρέπει να τους δώσουμε το λόγο για να εκφραστούν και να μιλήσουν για την τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω μας και για όλα αυτά που συμβαίνουν και αφορούν τις ζωές όλων μας. Στις γειτονιές του Βύρωνα, ας μην γελιόμαστε, βλέπουμε τα προβλήματα της κρίσης να είναι εντονότερα από άλλες περιοχές. Πιστεύω ότι θα συμφωνείτε. Βλέπουμε να υπάρχουν αποτελέσματα των μνημονιακών πολιτικών και επιλογών που αφήνουν την ολοκληρωτική καταστροφή στο πέρασμά τους. Τα ζούμε καθημερινά πάρα πολύ έντονα, όλοι μας. Μέσα στην πόλη που γεννηθήκαμε, στην πόλη που μεγαλώσαμε και αγαπάμε, και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να στεκόμαστε αδιάφοροι στον κόσμο που καταδικάζεται σε μια μορφή ανθρωπιστικής κρίσης, με τα λουκέτα να μπαίνουν το ένα μετά το άλλο στα μαγαζιά, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και στα σπίτια των συμπολιτών μας, με τη μορφή της έλλειψης βασικών αγαθών πλέον, της έλλειψης θέρμανσης πολλές φορές, ρευματοδότησης, αλλά ακόμα και υδροδότησης σε αρκετές περιπτώσεις που έχουν πέσει στην αντίληψή μας. Άμεση λοιπόν υποχρέωσή μας και προτεραιότητα, ειδικά όσον ασχολούμαστε με τα κοινά, είναι να πέσει όλο το βάρος πλέον στις κοινωνικές υποδομές του Δήμου
και να ενισχυθούν τα κοινωνικά ιατρεία, το κέντρο υγείας που όλοι γνωρίζετε, τα ΚΕΠ υγείας όπως αυτό που θα δημιουργηθεί στο Βύρονα σύντομα και τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ώστε να δημιουργήσουμε δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης που θα προσφέρουν στήριξη στις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας, μιας και ο πρώτος κανόνας που όλοι μάθαμε τα τελευταία 12 χρόνια μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο με μπροστάρι τον Δήμαρχο πρέπει να κάνει και πρέπει και επιβάλλεται να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν οι δημότες, γιατί αυτός είναι ο κυρίαρχος ρόλος του, ειδικά στις μέρες που διανύουμε. Παρατηρώντας λοιπόν όλες αυτές τις τραγικές εξελίξεις τα τελευταία 3,5 χρόνια, διαχωρίστηκα πολιτικά εγκαίρως. Διαχώρησα τη θέση μου από το 2010, αναλογιζόμενος την ευθύνη που φέρουμε όλοι μας αν παραμείνουμε αδρανείς και έρμεο των ορέξεων των συγκυβερνούντων και της Τρόικας που τους διοικεί, αναλογιζόμενος τις γενικότερες επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία, αλλά και ειδικότερα στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, της οποίας φορτώνουν πλέον τα πάντα, αλλά χωρίς την αντίστοιχη συνοδεία ικανών πόρων για να μπορέσει να τα διαχειριστεί. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει επιτέλους και ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο όχι σε αυτή την κατηφόρα και σε αυτό το διασυρμό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στην πόλη μας, η οποία έχει τις ανάλογες επιπτώσεις. Το όχι αυτό πρέπει να συνοδεύεται από ικανούς και άξιους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, που και να θέλουν, αλλά και να μπορούν, έχοντας τη δυνατότητα και την εμπειρία να το πούν, και αυτό που θα πούν να το κάνουν πράξη, προκειμένου να δώσουν μια δύσκολη μάχη για τα επόμενα 5 χρόνια, όπως γνωρίζετε, για να κρατηθεί η χώρα μας, να κρατηθεί η πόλη μας, οι συνδημότες μας, αλλά και η γειτονιά μας ψηλά, με ψηλά το κεφάλι. Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη να παραμείνουμε όλοι στη μάχη, αν ήταν δυνατόν ακόμα και ο απερχόμενος δήμαρχος, ξεπερνώντας τις προσωπικές πικρίες και κατόρθων λάθη του παρελθόντος, προκειμένου να ενώσουμε δυνάμεις όλοι μαζί, ώστε η πόλη μας να επιβιώσει και να ξαναπάει μπροστά. Το εύκολο για μένα προσωπικά θα ήταν να πάρω την απόφαση και να κάτσω σπίτι μου και να αποδεχτώ με κατεβασμένα χέρια όλες τις συνέπειες των καταστρεπτικών πολιτικών του μνημονίου που έδειξαν τη χώρα μας αλλά και το Δήμο μας, περιμένοντας απλώς τα χειρότερα. Όμως μετά από πάρα πολύ σοβαρή και όρημη σκέψη, αλλά δεν σας κρύβω και την παρόντευση εκατοντάδων φίλων σε δημοτών μας που συναντώ καθημερινά στις γειτονιές, που αγαπάνε εξίσου την πόλη μας όσο εμείς εδώ και θέλουν να παλέψουν μαζί μας, σήμερα δηλώνω παρόν. Δηλώνω παρόν στη μάχη επιβίωσης του Δήμου μας, στη μάχη για το μέλλον των παιδιών μας, στη μάχη για την αλληλεγγύη και τη στήριξη των συνδημοτών μας, γιατί το οφείλουμε. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στις οικογένειές μας, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα το οφείλουμε στην πόλη μας. Αγαπητοί φίλοι, ο κύβος ερήφθη. Η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Βύρωνας Καθαρή Επιλογή είναι πάντα έτοιμη να δώσει τη μάχη των αυτοδιοικητικών δημοτικών εκλογών του Μαΐου, έχοντας πάντα κατά νου πως αυτή η αυτοδιοικητική της εμπειρία τα τελευταία 12 χρόνια μπορεί να φανεί χρήσιμη στην πόλη μας. Μπορεί να φανεί χρήσιμη στους συνδημότες μας αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή που χρειάζονται άμεσα τη φροντίδα και τη συμπαράστασή μας. Στη μάχη αυτή για την καθημερινότητα, την επιβίωση και τη συνέχεια του Δήμου μας, καλώ μέσα από αυτό το βήμα και μέσα από εσάς όλες τις δημοτικές παρατάξεις να δώσουμε ένα έντιμο προεκλογικό αγώνα χωρίς χτυπήματα κάτω από τη μέση, χωρίς ίντρικες και διαπλοκές, δεσμευόμενος παράλληλα πως εάν, προσέξτε, στο επόμενο διάστημα και πάντα σε εύλογο χρόνο πριν τις εκλογές του Μαΐου καταστεί δυνατό να υπάρχει μια ειλικρινής διάθεση κοινή συμπόρευση όλων μαζί ή τουλάχιστον των περισσότερων δυνάμεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αφήνοντας στην άκρη ό,τι πιθανώς μπορεί να μας χώριζε τα τελευταία χρόνια, θα είμαι ο πρώτος, και το δηλώνω, που θα δηλώσω παρόν, συμμετέχοντας ως εγγυητής στη συγκρότηση ενός ευρύτερου διαπαραταξιακού μετόπου, το επαναλαμβάνω, ενός ευρύτερου διαπαραταξιακού μετόπου, με στόχο την επιβίωση της πόλης μας απέναντι στις ανένσχυτες πολιτικές και τις άθλιες πρακτικές του μνημονίου, σηματοδοτώντας παράλληλα τους τίτλους τέλους τους μέσα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην ιστορική πόλη μας. Δεν θα σας κουράσω άλλο, ήταν πάρα πολύ λιτή η αναφορά μου, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα, με τιμά ιδιαίτερα το γεγονός,
Και τον λόγο έχει ο κ. Καρκαβούρας. Ο λόγος απευθείας στους συναδέλφους δημοσιογράφους τοπικούς, οι οποίοι θέλουν να απευθύνουν ερωτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση του Παναγίου του Κόνσουλα. Παρακαλώ. Ναι, μία απλή ερώτηση σε αυτόν τον συνδεσμό. Ανοίγετε την καλοσύνη να λέτε. Λέγομαι Τσερκέζος Γιάννης από το Local TV. Εγώ το γνωρίζω απλά και ναι, ναι, έχετε δίκιο. Μπορείτε να ενημερώνετε και. Σε αυτόν τον συνασπισμό θα θέλετε να συμμετέχετε, αν μαζευτούν κάποιες ομάδες, με οποιοδήποτε ρόλο ή μόνο ηγετικό? Νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι εδώ δεν πάσχουμε από καρεκλοφοβία ή καρεκλομανία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που είπα, ότι μπορώ να είμαι εγγυητής από οποιοδήποτε ρόλο μου αναλογεί ή θα μου αναλογεί, ώστε να υπάρξει μια ευρύτερη διαπαραταξιακή κατεύθυνση με δυνατότητες να μπορέσει την επόμενη μέρα να διαχειριστεί το Δήμο. Εγώ ποτέ δεν είδα το δημαρχιακό θόκο σαν επάγγελμα. Το επάγγελμά μου είναι άλλο, απλά υπηρετώ την πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα, την αγαπώ, στεναχωριέμαι για αυτά που συμβαίνουν και πιστεύω ότι θα μπορούσε αυτή τη δύσκολη ώρα με την οικονομική κρίση και σε αυτή τη συγκυρία να ενωθούν δυνάμεις οι οποίες θα αφήσουν τη φαγωμάρα μεταξύ τους και θα δουλέψουν για το καλό της πόλης. Είναι ξεκάθαρο. Δεύτερη και τελευταία ερώτηση. Έχετε πάρει κάποια μηνύματα από την πόλη μας ή είναι μια πρωτογενής σκέψη και πρόταση που βάζετε στο τραπέζι? Τα μηνύματα τα λαμβάνουμε καθημερινά. Είναι ξεκάθαρο ότι οι συνδημότες μας, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην πόλη μας, συμβαίνει παντού, αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως είναι πώς μια δημοτική αρχή θα μπορέσει να προσφέρει στήριξη, αλληλεγγύη, συμπαράσταση στους δημότες που περνούν δύσκολα. Πιστέψτε με, ακούω ιστορίες καθημερινής τρέλας. Ακούω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κομμένο εκτός από το ρεύμα και το ρολόι της ΕΙΔΑ, το ρολόι του νερού. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αφήσουμε τις όποιες διαφορές στην άκρη και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες δύσκολες μέρες που έρχονται και ειδικά στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι περικοπές που έχουν γίνει από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και γενικότερα από τα κονδύλια που αφορούν την αυτοδιοίκηση είναι τέτοιες ώστε θα υπάρξουν τρομερά προβλήματα. Ναι, αυτό είναι μια διαπίστωση από την κοινωνία. Αυτό που εννοούσα είναι αν έχετε ήδη μιλήσει και αν υπάρχουν και άλλοι από παρατάξεις διαφορετικές από εσάς που συμμερίζονται τη δική σας άποψη. Αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, ότι δικό μου καθήκον είναι να συνομιλώ με όλους. Με όλους τους συνδημότες μου, με όλες τις δημοτικές παρατάξεις, με όλο τον κόσμο που ενεργά ασχολείται με αυτό που λέμε Δήμος Βύρωνα. Είναι υποχρέωσή μου, οφείλω να το κάνω και θα εξακολουθώ να το κάνω με στόχο πάντα την ευρύτερη συνένεση και την ευρύτερη συνεργασία για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Η αυριανή μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ειδικά για εμάς που έχουμε υπηρετήσει το Δήμο του Βύρωνα 12 χρόνια και ξέρουμε το κάθε πετραδάκι που έχει πάει και πώς έχει μετακινηθεί σε αυτό το Δήμο, να ξέρετε ότι ξέρουμε την επόμενη μέρα τι δυσκολίες θα τραβήξουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Πείτε το όνομά σας και το μέσο που προσωπείτε. Το μικρόφωνο άνοιξε. Το κεντρικό κουμπί. Το μεγάλο κουμπί. Ένα κουμπί είναι όλοι. Α, δεν σου πέσαν. Ναι, η ερώτηση, θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν αν οι δημοτικοί σύμβουλοι που βλέπουμε θα είναι ξανά υποψήφοι και νομίζω ότι αν κρίνουμε και από τη φωτογράφηση που έγινε πριν την συνέντευξη τύπου, μπορείτε να μας αποκαλύψετε τα πρώτα ονόματα του συνδυασμού. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ για να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου και να ανακοινώσουμε την κάθοδό μας στις δημοτικές εκλογές. Δεν καλέσαμε ούτε τον κόσμο μας, ούτε το σύνολο των ανθρώπων που, όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, τα επιτελεία των δημοτικών παρατάξεων κρατάει γερά και κλειστά τα χαρτιά της αυτή την ώρα. Ήρθαμε κάποιοι που εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή την παράταξη. Τις επόμενες μέρες
θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που θα συνθέσουν το ψηφοδελτίό μας. Ξέρετε καλύτερα, κύριε Φλωράν, ότι όλα τα επιτελεία έχουν την τάση να μην ανοίγονται μέχρι κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπου θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Κάποια άλλη ερώτηση? Κύριε. Εγώ. Είμαι ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ από την εφημερίδα Διαδρομές. Παναγιώτη, κυκλοφορεί στον Πύρο, ναι, ότι έχει γίνει μία δημοσκόπηση. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να μας δώσεις κάποια στοιχεία για αυτή και την έχεις κάνει εσύ. Αν έχεις κάποια στοιχεία για αυτή και αν αυτή έπαιξε ρόλο στην απόφασή σου. Έχω ακούσει και εγώ ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση η οποία δείχνει κάποια δημοσκοπικά στοιχεία τα οποία μέρος αυτών έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Νομίζω όμως ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής και δεν πρέπει να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία είναι τα προβλήματα των κατοίκων, τα προβλήματα της περιοχής, τα οποία μόνο με συνένεση, με σύμπραξη και με συνεργασία μπορούμε να τα λύσουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν έχω κάποια σχέση με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, διότι αν την είχα, θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να την δημοσιοποιήσω. Να κάνω άλλη μία. Από τα σχήματα που κατέβηκαν στις προηγούμενες εκλογές, δημοτικές, και βέβαια ήταν η αρχή τότε, το ξεκίνημα της κρίσης, βλέπω ότι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας κατεβαίνουν, κατά πόσο λένε οι φήμες, τρεις υποψήφοι. Ένας είναι ο κύριος Γόγος που υποστηρίζεται από τον Δήμαρχο, είναι ο κύριος Φανίδης που έχει δηλώσει την υποψηφιότητά του και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε την Κυριακή και την ανακοίνωση του κύριου Μπαντή. Από το δικό σας χώρο επίσης, να βάλω τον Δημήτρη τον γιατρά, να βάλω τον Αλέξη τον Σωτηρόπουλο και εσύ που βέβαια έχεις διαχωριστή στάση σου. Βλέπουμε λοιπόν τα δύο παλιά κόμματα που, εν πάση περιπτώσει, κυριάρχησαν και όρισαν αυτή την πολιτική στην Ελλάδα, τα βλέπουμε πολύ διασπασμένα, να το πω έτσι. Αυτό πώς επηρεάζει την απόφασή σου και για να το κάνω και πιο σαφές, θεωρείς ότι η διάσπασή τους είναι για σένα ένα πολύ θετικό στοιχείο και απ' την άλλη οι άλλοι υποψήφοι, όπως ο Σωτηρόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε στον κύριο Γερουλάνο και τα λοιπά, θα υποστεί την, να το πω έτσι, τα κακά του Πασόκ, θα πάρει μόνο αυτό τα κακά του Πασόκ ή θα επηρεάσει και εσένα η προηγούμενη πορεία σου? Με μια ερώτηση αναφέρθηκε σε 7 διαφορετικές δημοτικές παρατάξεις. Εγώ δεν είμαι αναλυτής των προθέσεων της κάθε δημοτικής παρατάξης που θα κατέλθει στις εκλογές. Οι συνάδελφοι Δημοτικοί Συμβουλοί, γιατί οι περισσότεροι που συγκροτούν αυτά τα ψηφοδέλτια ως επικεφαλής, είναι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη τετραετία που διανύσαμε. Επομένως, δεν μπορώ να τους κρίνω, ούτε να κρίνω τις λογικές και τις πρακτικές που ακολουθούν. Αυτό που μπορώ να σου πω ξεκάθαρα και μπορώ να το πω και στους συναδέλφους εδώ, είναι ότι εγώ έχω διαχωρίσει τη θέση μου από το 2010, δεν ανήκω στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ πλέον ως τίτλος τιμής. Προέκυψε μέσα από την ίδια τη ζωή, προέκυψε μέσα από τις προσωπικές ανησυχίες που έχω, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει επηρεάσει τους πάντες, και εμένα και εσάς και όλο τον κόσμο. Θα ήταν κουτό λοιπόν να κάτσω να κάνω κριτική στις επιλογές του κάθε υποψηφίου της κάθε δημοτικής παράταξης για το αν επιθυμεί να παραμείνει σε κάποιους χώρους κομματικούς όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, μη βλέποντας το που έχουμε φτάσει σαν χώρα αλλά και σαν Δήμος που έχουμε φτάσει σαν χώρα. Ποιος πατάει? Συνέχισε. Για το που έχουμε φτάσει, είπα, σαν χώρα και σαν Δήμος τα τελευταία 4 χρόνια. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Αν ο κύριος Σωτηρόπουλος επιθυμεί να είναι υποψήφιος του ΠΑΣΟ, είναι δικαίωμά του. Αν ο κύριος Γόγος επιθυμεί να είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, είναι δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα, η κοινωνία θα δείξει αν αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο το τι πρεσβεύει ο καθένας και πώς αυτό μεταφράζεται στην κάλπη. Νομίζω ότι σας έχω καλύψει. Είχατε πράσει την επιθυμία να κάνετε μια ερώτηση? Αλεξανδρόπουλος. Κύριε Κονσούλα,
επιτρέψτε μου να κάνω μια αναδρομή και να πάω πίσω. Τις προηγούμενες εκλογές είχατε κάνει μια επιλογή η οποία δεν σας βγήκε. Και όχι μόνο δεν σας βγήκε, αλλά πιστεύω ότι εντός αγωγικών ο κόσμος σας τιμώρησε γι' αυτό. Για αυτή την επιλογή τη συγκεκριμένη που κάνατε. Για το φεστιβάλ μαύρου χρήματος κτλ. Τι είναι αυτό που σήμερα πιστεύετε ότι θα σας διαφοροποιήσει από εκείνη τη στάση και ότι θα κάνει τον κόσμο να έρθει κοντά σας? Ευχαριστώ. Η ερώτησή σας έχει να κάνει με το αν βγήκε η επιλογή του να είμαι υποψήφιος που επιχείρησα να αναδείξω κάποια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της πόλης μας. Αυτό εννοείται? Εάν εσείς το λέτε, να αναδείξετε προβλήματα. Κάποιος άλλος ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να το πει ότι παίξατε ένα χαρτί σε βάρος της τότε Δημοτικής Αρχής που δεν σας βγήκε. Όπως θέλετε, πέστε το. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι συμμετέχοντας σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμο τα τελευταία 12 χρόνια, όπως σας είπα και στην αρχή, κάποιος έχει ανοιχτό μικρόφωνο και μικροφωνίζει, είναι ότι οποιαδήποτε ζητήματα αφορούσαν ή αφορούν την πόλη, είναι υποχρέωση όλων των Δημοτικών Συμβούλων, όχι μόνο από την πλευρά μου, να αναδεικνύονται. Δεν έχει πει αυτό. Από εκεί και πέρα, αν βγήκε εκλογικά, αν αυτό εννοείται, δεν νομίζω ότι ήταν το κυρίαρχο ζήτημα το οποίο κατέδειξε το εκλογικό αποτέλεσμα. Υπήρχαν και άλλοι παράγοντες και άλλες συγκυρίες, γιατί και στην πολιτική ζωή υπάρχουν συγκυρίες και υπάρχει η χρονική στιγμή που κάποια πράγματα μετράνε και επηρεάζουν ένα αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι το θέμα του θεάτου βράχων ήταν αυτό που επηρέασε καθοριστικά το αποτέλεσμα των προηγουμένων εκλογών. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη, καλή επιτυχία σου, φίλε. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ και πιστεύω ότι θα ανοίξει ένας κύκλος επικοινωνίας μαζί σας στο επόμενο διάστημα που νομίζω ότι θα είναι χρήσιμος για όλους. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.